και πάλι. Γεια σας. Έχει, έχει τύχει να ψάσει το βαπτιστικό μου σε τροχείο το 25 Ιανουαρίου 2022. Απλά τώρα έρθα εδώ πέρα να σας πω ότι κόσμο δεν έχει το ΕΚΑΒ. Το ότι είχε γίνει το τροχείο με τρεις τραυματίες, το δικό μας το παιδί κατέληξε στο βαπτιστικό μου. Και πόσο καιρό αυτό? Το 22 έγινε, 25 Ιανουαρίου. Πρόσφατα, ε. Και δεν είχε ασθενοφόρο δεύτερο να κατέβουν όλα αυτά. Όταν δεν άφησε το ΕΚΑΒ, γιατί πήρε τους άλλους δύο. Πήρε τους δύο και... Συγγνώμη, άφησε τον Εμμανουήλ. Δεν είναι ότι κατέληξε το παιδί. Πέρα από αυτό, ναι. Δεν ήμουν μπροστά, δεν ξέρω, αλλά ναι. Δεν γίνεται ένα ασθενοφόρο να πάρει τρεις τραυματίες. Θα βάλει τον ένα πάνω στο φορεί το κανονικό, το άλλο κάτω. Ποιο θα βοηθήσει το ασθενοφόρο, ο διασώστης πίσω? Ούτε για ένα ατύχημα δεν είναι. Θα παίζουμε. Στο όνομα του Μανώλη. Και του Μάξιμου. Και του Μάξιμου. Μάξιμου. Και της Διονυσίας πέρυσι που χάσαμε στην Καρότσα. Επομένως έχεις το λόγο μου ότι εάν μπορέσουμε και όταν θα είμαστε κυβέρνηση, το πρώτο πράγμα που θα φτιάξουμε είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα κάνουμε όσο επένδυση όσο χρειάζεται για να δουλέψει επιτέλους υγεία για τον Έλληνα πολίτη, να αποδώσει. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να είναι η καθημερινότητά μας το 2024.